Και βεβαίως αυτό το οποίο δεσπόζει πέραν της πολιτικής επικαιρότητας, στην επικαιρότητα, είναι αυτή η τρομακτική ιστορία με το παιδί, με το μωρό που το δολοφόνησε. Φέρεται να το δολοφόνησε ο πατέρας του. Μια φρικιαστική υπόθεση, μια συγκλονιστική υπόθεση. Πρέπει να είναι το ειδεχθέστερο έγκλημα όλων των εποχών, έτσι. Και βεβαίως για μια ακόμα φορά εκείνο το οποίο βλέπουμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι θεάματος επάνω σε ένα φρικιαστικότατο έγκλημα. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι το παιδί δολοφονείται από τα μέσα και κατακρεουργείται πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, έχουμε έναν ακατάσχετο κανιβαλισμό, ένα όργιο τηλεοπτικής εκμετάλλευσης ενός στιγνού εγκλήματος που δεν το χωράει ανθρώπινος νους, και αυτό γίνεται για λόγους εμπορίου και τηλεθέασης. Για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε μπροστά στην αιμονή, στη συνταγή που θέλει συνήθως αίμα, συχνά πυκνά θέλει ψέμα, ενίοτε θέλει και σπέρμα. Την ώρα που θα έπρεπε να βασιλεύει ο πόνος, η περίσκεψη, η σιωπή, ο σεβασμός, εκείνο που περισσεύει είναι η φλιαρία και ο πληθωρισμός της εικόνας και της πόζας. Και η διέγερση σε ένα άλλο επίπεδο των πιο αγρίων ενστίκτων. Ευτυχώς στην Ευρώπη έχουμε καταργήσει, έχει καταργήσει από πολλά χρόνια τη θανατική ποινή. Και με αυτή την έννοια, έτσι, και ο κύριος Υπουργός, ο οποίος βγήκε το πρωί εδώ στο Μάνο τον Ιφλή και στον Άκη τον Παυλόπουλο. Σωστό είναι ως επιστήμονας να έχει τις απόψεις του, τις σκέψεις του, την εμπειρία του από την επιστημονική του μελέτη. Ως επιστήμονας λοιπόν οφείλει ο κύριος Πανούσης να βοηθήσει τον Υπουργό Πανούση να πάρει μέτρα που δεν θα επιτρέψουν να συμβούν αυτά που προέβλεψε ως επιστήμονας ο κύριος Πανούσης. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πανούσης στο πρωί στο Real FM, μια δήλωση που έχει κάνει τρομακτική αίσθηση. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις μετά ο κύριος Πανούσης. Ας τον ακούσουμε και θα σας πούμε μετά. Δεν μπορεί ούτε να το αναλύσει εγκληματολογικά, ούτε ποινικά, ούτε κοινωνικά. Μιλάμε για μια ακραία μη ανθρώπινη συμπεριφορά. Όλο μάλλον που ήταν παιδί τους. Άρα περνάμε σε μια σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης, η οποία δεν έχει αντικείμενο εξέτασης, δεν έχει τίποτα να πεις. Ο ίδιος, αν μπορέσει να πει τίποτα, και ο ίδιος νομίζω αυτές τις περιπτώσεις συνήθως, ξέρετε, ή αυτοκτονούν ή έχουν κάποιο βίαιο θάνατο από αλλού, διότι δεν αντέχεται αυτό ούτε από τον ίδιο που το έκανε, ούτε από την σύζυγο, δεν αντέχεται. Και όταν σκοτώσει τη μάνα σου, το παιδί σου και όλα αυτά με βιασμούς ή με τέτοιου είδους δολοφονίες, υπάρχει ένας κώδικας τιμής μες στις φυλακές. Άρα, γι' αυτό σας είπα ότι εγώ νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ γρήγορα θα έχουμε το θάνατο και το δράστη. Αυτό που είπε ο κύριος Πανούσης, λοιπόν, είναι η πραγματικότητα που ισχύει στις φυλακές. Έτσι. Το ξέρουμε όλοι και το ξέρουν όλοι. Όμως αυτό είναι ένα διαφορετικό, αυτοτελές κομμάτι της συζήτησης αυτής. Δεν μπορεί να το λέει όμως, να προαναγγείλει τη θανάτωση, να νομιμοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο και ως επιστήμονας ο κύριος Πανούσης και πολλό μάλλον ως υπουργός δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη. Δεν μπορεί να προαναγγέλεις και να νομιμοποιείς τον άγραφο νόμο, Νίκο. Διότι αυτό είναι αυτό που ισχύει στις φυλακές. Άρα, Κατρίνα μου, ότι ένας πολιτικός έχει υποχρέωση να μην καταγράφει την πραγματικότητα, αλλά όταν αυτή η πραγματικότητα είναι δυσόδης και όταν είναι δολοφονική, και αυτή η δολοφονική πραγματικότητα μπορεί να αφορά τον οποιονδήποτε, η υποχρέωση ενός πολιτικού, λέω, δεν είναι να καταγράφει την πραγματικότητα, αλλά να την αλλάζει. Ο κ. Πανούσης, λοιπόν, ως αρμόδιος υπουργός, έχει υποχρέωση από τη στιγμή που, ξαναλέω, έχει και τα εφόδια του επιστήμονα που μπορεί να προβλέψει πώς λειτουργούν αυτοί οι κώδικες, να τους τσακίσει αυτούς τους κώδικες και να μην επιτρέψει να εφαρμοστούν. Και αυτό σε τίποτα βεβαίως δεν συνιστά μία στάση απέναντι στον δολοφόνο, αν είναι αυτός ο δολοφόνος, η οποία κρύβει οποιοδήποτε σεβασμό για την τερατώδη ύπαρξή του. Μερικά πράγματα πρέπει να είναι στοιχειώδη και βασικά θεμέλια μιας στοιχειώδους λειτουργίας, ας πούμε, μιας του πολιτισμένου κόσμου. Και είναι ζητήματα πολιτισμού, νομικού πολιτισμού, παιδείας και όλα αυτά. Διότι αυτό που βλέπουμε επίσης στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες, από χθες, οπότε και έγινε γνωστό, είναι εξίσου επικίνδυνο αυτός ο κανιβαλισμός. Δεν προσφέρει τίποτα αυτό και πολύ περισσότερο δεν προσφέρει σε αυτό που λέμε αίσθημα δικαίου, έτσι, περί δικαίου. Θέλω να πω εδώ και μια κουβέντα για τους φασίστες, για όλους αυτούς οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία με αφορμή την εθνικότητα των φερόμενων ως δραστών να χέσουν για μια ακόμα φορά το δηλητήριό τους. Δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά καμία αμφιβολία, αν το παιδάκι
το έβλεπαν σε κάποια παιδική χαρά και καταλάβαιναν ότι είναι από τη Βουλγαρία, ότι θα του έσερναν του μωρού τα εξαμάξεις. Αυτοί οι φασισταράδες. Οι οποίοι κόπτονται τώρα και αποδίδουν τη δολοφονία στην εθνικότητα του δράστη. Πάλι καλά δηλαδή που δεν είναι και σκούρος για να δέσει περισσότερο το ποιηματάκι και το παραμυθάκι αυτό. Υπάρχει ευτυχώς για τα αντανακλαστικά της και ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, η οποία καταδικάζει απερίφραστα την εκτός ορίου και ήθους δημοσιογραφική κάλυψη ενός θλιβερού γεγονότος της τρέχουσας επικαιρότητας με θυμένα τετράχρονο κορίτσι, εκ μέρους συγκεκριμένων μέσων και συγκεκριμένων συναδέλφων. Τονίζουμε, λέει η ΕΣΥΑ προς πάση κατεύθυνση, ότι καθήκον των δημοσιογράφων είναι η ενημέρωση των πολιτών με απαραίτητο σεβασμό των κανόνων της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραγωγή της φρίκης με τον πλέον απροκάλυπτο και αποκρουστικό τρόπο δεν υπηρετεί τους κανόνες της διοντολογίας, τους οποίους πρώτοι δημοσιογράφοι οφείλουν να υπερασπίζονται. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι δηλαδή, βλέπουμε ακόμη και στα πιο σοβαρά και υπεράνυποψίας μέσα να κεντρινίζουν και να κανιβαλίζουν ασυστόλες.